μετά το αποτέλεσμα του αγώνα μεταξύ της ομάδας των Αβάντων Χαλκίδας και της Αγίας Παρασκευής που κρίθηκε υπέρ της των Αβάντων Χαλκίδας 6-0, έχουμε μαζί μας τον Γενικό Διευθυντή της ομάδας των Αβάντων Χαλκίδας, τον κύριο Βαλάντη Μπλέτσα. Κάποια σχόλια σχετικά με το αποτέλεσμα του αγώνα θα θέλαμε. Καταρχήν καλησπέρα. Νομίζω ότι ήταν ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Έχουμε πιάσει πάρα πολύ καλή απόδοση, άσχετα από τον αντίπαλο. Έχουμε παίξει ωραία μπάλα. Δεν κοιτάμε τα παιχνίδια μόνο από το σκορ. Κοιτάμε πώς έχουμε αγωνιστεί. Η ομάδα μας είναι σε καλό φεγγάρι. Παίζουμε ωραίο ποδόσφαιρο. Και νομίζω ότι το αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ δίκαιο για την ομάδα μας. Ότι ανεβαίνει το γυναικείο ποδόσφαιρο και είναι κάτι που αρέσει πολύ και μας αρέσει και εμάς βέβαια. Κάποια σχόλια σχετικά με αυτό. Νομίζω ότι τα τελευταία 2 χρόνια γίνεται μια καλή προσπάθεια σχετικά με το γυναικείο. Η διοίκηση της ΕΠΟ προσπαθεί να μεταβάλει πράγματα πηγαίνοντας σε καλύτερα γήπεδα. Οργανωτικά είναι καλύτερα τα πράγματα. Έχει μπει λίγο σε καλό δρόμο σχετικά από την Ομοσπονδία το γυναικείο ποδόσφαιρο. Τη χρονική στιγμή μπήκε ο Παναθηναϊκός σύν τις μεγάλες ομάδες του ΠΑΟΚ, Ρεγοτέλης, Όφη, Άρης, Λάρισα που έχουν ομάδες και στη Σούπερ Λίγκα, η ΑΕΚ που μπήκε φέτος στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Νομίζω τα επόμενα χρόνια θα εξελιχθεί σε πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο το γυναικείο, δηλαδή θα έχει πάρα πολύ ουσία και θα είναι πάρα πολύ καλό και για τη χώρα, γιατί παίζοντας παιδιά σε καλύτερο επίπεδο έχει δυσκολέψει αυτό το πράγμα με τις ομάδες να είναι σε καλύτερο ρυθμό, άρα τα παιδιά που θα παίζουν στις εθνικές ομάδες θα έχουν καλύτερη ανταπόκριση στη χώρα όσον αφορά το ποδόσφαιρο που βλέπουμε στο εξωτερικό. Το ποδόσφαιρο σαν άθλημα ήταν χώρος αντρικός. Έχετε να πείτε κάτι, ας πούμε, τώρα για το κορίτσι, για τα κοριτσάκια, τα μικρά που θέλουν να έρθουν στην ομάδα. Εσείς έχετε ακαδημίες. Έχουμε δημιουργήσει μία σχολή με τον κύριο Ρεμίλιο που συνεργαζόμαστε και έχει δημιουργηθεί μία σχολή. Συν τη συνεργασία που έχουμε με τη ΡΑΣ, που όλο το ποδόσφαιρο που παίζεται στην Ευρώπη, η τεχνογνωσία που παίρνουμε από τη ΡΑΣ, θεωρώ τα επόμενα χρόνια θα γίνει πάρα πολύ δυνατό και στις μικρές ηλικίες. Εσείς έχετε κάποιο φυτόριο δηλαδή, που μπορείτε να διαλέξετε τη μελλοντική παίκτρια στην ομάδα σας? Αυτή τη χρονική στιγμή συνεργαζόμαστε με την ομάδα του Αιωλικού σε επίπεδο υποδομών. Ό,τι καλό βγαίνει από την ομάδα του Αιωλικού, έχουμε τη δυνατότητα και κάνοντας επιλογές στους προπονητές να μπορούμε και εφόσον συμφωνούν και τα παιδιά και οι γονείς, γιατί πάντα μιλάμε για αθλήτριες, να μπορούμε να πάρουμε κάποιο παιδί να το ενσωματώσουμε στην ομάδα μας. Ωραία. Σχετικά με τον πρόεδρο, με την ηγεσία της ομάδας, σας παρέχει... Έχω μία άριστη σχέση καταρχήν με τον κύριο Σωτηρίου και γενικώς και με τη διοίκηση. Είμαι 2 χρόνια στην ομάδα. Έχουν γίνει πάρα πολλά βήματα προόδου. Μας παρέχουν τα πάντα, μας δίνουν το ok να έχουμε τα πάντα στην ομάδα μας και αυτό είναι σημαντικό και για εμάς που ασχολούμαστε με την ομάδα και για τις ίδιες αθλήτριες για να μπορούν να ανταπεξέλθουν στο πρωτάθλημα. Και αυτά τα αποτελέσματα, έτσι, θετικά. Σωστά. Ωραία. Εντάξει, εμείς από πλευρά μας θα πω ότι είπα και στους υπόλοιπους συνεδρίους, ευχόμαστε να βλέπουμε πάντοτε καλό ποδόσφαιρο, καλό γυναικείο ποδόσφαιρο. Ευχόμαστε καλή δύναμη στο έργο σας, στην ομάδα σας. Και καλή συνέχεια στο πρωτάθλημα. Και καλή δύναμη και σε εσάς που κάναμε αυτό το πρωτοποριακό βήμα σήμερα για την ομάδα, να έχουμε live streaming, να έχουμε δικό μας κανάλι. Όλα αυτά θεωρώ ότι είναι πρόοδος για το γυναικείο και πρόοδος για την ομάδα μας. Και από τη δικιά μου μεριά να σας ευχαριστήσω και εγώ για τη σημερινή μέρα, για τη μετάδοση παιχνιδιού. Και καλό βράδυ, να είστε καλά. Καλό βράδυ, να είστε καλά.